του ρόλου και της συνεισφοράς του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η μελέτη μεγάλων ελληνικών γεγονότων του 20ου αιώνα, αλλά και διεθνών εξελίξεων, αποτελεί, ανάμεσα στα άλλα που διαθέτουμε, ένα σημαντικό, πολύ μεγάλο όπλο, δύναμη στο καθημερινό μας αγώνα, πηγή έμπνευσης και γνώσης. Μελετώντας σύντροφοι την ιστορία του εργατικού λαϊκού κινήματος στον τόπο μας και του ρόλου του κόμματος, που φτάνει, όπως ήδη έχετε καταλάβει, μέχρι την λήξη της δικτατορίας του 1974 και που σημειώνω ήδη έχει ξεκινήσει η μελέτη της δεκαετίας 1974-1991, αναδείχνει κάτι που σαν εμάς τους κομμουνιστές είναι πολύ γνωστό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε κάτω από το βάρος της σοβαρής επικυρότητας που ζούμε και των μεγάλων και οξυμένων προβλημάτων. Ποια είναι αυτή η θέση, αρχής? Ότι χωρίς επαναστατική θεωρία δεν υπάρχει επαναστατική πράξη. Όταν λέμε επαναστατική πράξη, δεν αναφερόμαστε αποκλειστικά στις συνθήκες επαναστατικής κατάστασης. Όταν δηλαδή τίθεται άμεσα και πρακτικά η ανατροπή του αστικού κράτους, της αστικής πολιτικής εξουσίας, η εργατική εξουσία, η νίκη της εργατικής εξουσίας. Αναφερόμαστε στις απαιτήσεις του καθημερινού αγώνα για τα οξυμένα προβλήματα του λαού και της νεολαίας, ώστε να οργανώνονται, να συγκεντρώνονται μέσα αλλά και γύρω από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.